είμαστε λοιπόν. Μαζί μας είναι ένα πολύ όμορφο κορίτσι. Καλώς όρισες, καλώς Ελένη, στην παρέα μας. Βρήκα. Χαρούμενη σε βλέπω. Εννοείται ότι είμαι χαρούμενη. Ε? Συγκινήθηκα όταν έφυγα και νομίζαν όλοι ότι ήμουν στεναχωρημένη. Αλλά ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη που αποχώρησα. Είσαι χαρούμενη που έφυγες. Εννοείται. Εντάξει, ήταν ένα πίσω, παιχνίδι. Στη ζωή μου, στην πραγματική μου ζωή, ήταν ένα παιχνίδι, το απόλαυσα. Καλά ήτανε, 3 μήνες, νομίζω ήταν αρκετό. Περίμενες να κάτσεις περισσότερο, λέει. Όχι, η αλήθεια είναι ότι όταν μπήκα, πίστευα ότι δεν θα είναι για πολύ για κάποιο λόγο. Λέω και 2 εβδομάδες να είναι. Μπήκα στο All Star που ήθελα να πάω, καλά θα είναι. Δεν περίμενα να θα φτάσω 3 μήνες. Νίκο. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω μια καταγγελία που αφορά στην Ελένη Χαμπέρη, βεβαίως. Η Ελένη Χαμπέρη, λοιπόν, είναι η πιο συμπαθής παίκτρια σε συμπαίκτες και τηλεοπτικό κοινό και ήθελα απλώς να το καταγγείλω. Α, ναι! Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ. Είναι η μόνη παίκτρια για την οποία δεν γράφτηκαν τοξικά σχόλια, δεν υπόθηκαν τοξικές αναφορές στα κοιό από άλλους συμπαίκτες και πραγματικά και στο δικό της κύκλο και σε αυτόν είναι από τα άτομα που ξεχώρισε και επειδή είναι και έτσι μέρες του Πάσχα, ήθελα να πω και ένα καλό λόγο για κάποιον άνθρωπο. Ναι, αλλά μου δίνεις και αφορμή για να πω καλό λόγο, έτσι. Ωραία, έχεις μια ερώτηση πριν ξεκινήσουμε στην Ελένη. Στην Ελένη θέλω να ρωτήσω πολλά. Απλώς να σας πω ότι σε λίγο θα δούμε και το σοκ με τους νέους παίκτες. Όμως θέλω να ξεκινήσουμε το πρόγραμμα. Πώς διαμορφώνεται το πρόγραμμα λόγω Πάσχα. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν δεν θα δούμε αποχώρηση. Σήμερα έχουμε την αποχώρηση, okay, μιλώ για την εβδομάδα από την Κυριακή και μετά. Την Κυριακή λοιπόν θα δούμε την πρώτη ασυλία. Μεγάλη Δευτέρα έχουμε τη δεύτερη ασυλία. Από τις 2 ασυλίες θα προκύψουν 2 υποψήφοι, εκτός αν υπάρξουν ισοψηφίες, οπότε θα έχουμε περισσότερους, έτσι. Μεγάλη Τρίτη θα έχουμε τον αγώνα επάθλου και δεν υπάρχει αποχώρηση. Το Survivor θα κάνει μια μικρή διακοπή λοιπόν από Μεγάλη Τρίτη και όταν θα επιστρέψει μετά το Πάσχα, αυτό που έχουμε να δούμε είναι τους 3 αγώνες ασυλίας, είναι η επόμενη καρτούλα. Άρα συνολικά θα έχουμε 2 ασυλίες και 3, συνολικά 5 υποψήφιους, εκτός αν υπάρχουν ισοψηφίες. Θα έχουμε την αποχώρηση και θα έχουμε σιγά σιγά το πάρτι της Ένωσης. Θα διαλέξουν και τα τραγούδια τους μέσα στην εβδομάδα αυτήν οι παίκτες. Το πάρτι της Ένωσης, μάλιστα. Εκεί θα γελάσουμε.